καλά είμαι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από το Ολυμπιακό Στάδιο, η τηλεόραση της ΕΡΤ 1 σας προσφέρει ζωντανό τον αγώνα, τον δεύτερο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, που γίνεται στα πλαίσια της πρώτης προκριματικής φάσης του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης. Σας θυμίζουμε ότι στην προδεκαπενθημέρου συνάντηση που έγινε στο Άμστερνταμ, οι απόψινοι αντίπαλοι είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι χωρίς γκολ. Έτσι, σε περίπτωση που και το σημερινό παιχνίδι λήξει 0-0 στην κανονική του διάρκεια, θα δοθεί η μίωρη παράταση. Αν και εκεί δεν αλλάξει το αποτέλεσμα, θα πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση ισοπαλίας με οποιοδήποτε σκορ προκρίνεται ο Άγιαξ. Και τώρα σας παρουσιάζουμε τους τρεις συναδέλφους που, επιφορτισμένοι με διαφορετική αποστολή, θα προσπαθήσουν να φέρουν μέσα στο σπίτι σας μια όσο γίνεται πληρέστερη εικόνα του αγώνα. Να σας μεταφέρουμε ό,τι θα γίνεται στο στρατηγείο, θα λέγαμε, του σημερινού αντιπάλου του Ολυμπιακού. Τίποτα περισσότερο προς το παρόν, το μικρόφωνο και πάλι στο Σταύρο Τσόχο. Και ο Χρήστος Ράπτης. Εδώ από μια γωνιά του χώρου των επισήμων του Ολυμπιακού Σταδίου, ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Χρήστος Σακοντίδης, θα λέγαμε ότι θα είναι το τρίτο μάτι για εσάς στον αγώνα για κάποιες ιδιαίτερες στιγμές. Ήδη οι δύο ομάδες, τις βλέπετε, είναι παρατεταγμένες στο κέντρο του κατάμεστου Ολυμπιακού Σταδίου και σας δίνουμε τις συνθέσεις τους. Για τον Ολυμπιακό, τερματοφύλακας ο Σαργκάνης, 2 ο Γούναρης, 3 ο Μπαμπακούλας, 4 ο Παπαδόπουλος, 5 ο Μίχος. 6 ο Κουσουλάκης, 7 ο Λεμονής, 8 ο Άλμπερτσεν, 9 ο Αναστόπουλος, 10 ο Νόιμαν και 11 ο Ξανθόπουλος. Ο Ξανθόπουλος που τελικά προτιμήθηκε αντί του Μητρόπουλου. Για τον Άγιαξ, τερματοφύλακας ο Γκάλγε. Στην άμυνα θα είναι με το νούμερο 2 ο Όπχοφ, με το νούμερο 3 ο Σιλόι, με το νούμερο 6 ο Κούμαν και με το νούμερο 4 ο Μπούβε. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής, από δεξιά προς τα αριστερά, με το νούμερο 5 ο Μέλμπι. Εδώ βλέπουμε τους παίχτες του Άγιαξ. Με το νούμερο 11 ο Σχουνάκερ, ο αρχηγός, και με το νούμερο 10 ο Γκάσελιχ. Τέλος, το επιθετικό τρίο, ο Άγιαξ με τον αρχηγό του, τον Σχουνάκερ,